Σκητάλη, κύριε Σταυρόπουλε, γρήγορα. Ο κύριος Σταυρόπουλος εξειδικεύεται στο πιο hot, κατά τη γνώμη μου, κλάδο του δικαίου, στο φορολογικό. Άρα, δεκτικότητα υπαγωγής ή amenability, όπως το λέει, στη διαιτησία φορολογικών διαφορών. 6 λεπτά και σε εσάς, άντε και μισό, το κερδίσατε από την κυρία Πλεύρη. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Πλεύρη. Βλέποντας την ταχύτητα της κυρίας Πλεύρη, αναλογιζόμουν ότι και τον κύριο Πετρόκυρο θα έπρεπε να τον παίξουμε σε fast forward, γιατί ήταν και ο υπεύθυνος για την καθυστέρηση. Έπρεπε να έχω κουμπί στα χέρια μου. Σύντομα κι εγώ, ευχαριστώ αυτονόητες ευχαριστίες στους οργανώτες. Σύντομα κι εγώ, η απάντηση στην ερώτηση αν υπάγονται οι φορολογικές διαφορές στη διαιτησία είναι καταφατική. Στο εσωτερικό δίκαιο, το οποίο έχω στην πρώτη διαφάνεια για λόγους έτσι κατάταξης συστηματικής, υπάρχουν οι περιορισμοί του άρθρου 94 του Συντάγματος, αλλά η νομολογία του ΑΕΔ, έροντας τις αντίθετες αποφάσεις που υπήρχαν από τα ανώτατα δικαστήρια το 1993, έκρινε ότι τελικώς πράγματι μπορούν οι φορολογικές διαφορές να υπάγονται σε διαιτησία, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι την ακυρότητα της διοικητικής πράξεως δεν την απαγγέλει το διοικητικό δικαστήριο, αλλά τα τακτικά δικαστήρια. Έκτοτε ακολουθείται παγίως αυτή η νομολογία, με πρόσφατη του 2015 απόφαση για το αεροδρόμιο επιζητημάτων ΦΠΑ. Μία πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, αλλά δυστυχώς ανενεργή, είναι το 2011 η σύσταση, νομοθετικά τουλάχιστον, γιατί δεν υλοποιήθηκε ακόμα, του Σώματος Φορολογικών Διαιτητών, όπου εκεί η πρόβλεψη του νόμου είναι ότι θα υπάγονται οι φορολογικές διαφορές σε ένα ειδικά οργανωμένο σώμα με τη μορφή ανεξάρτητης αρχής. Επιγραμματικά λέω ότι αυτό το μοντέλο υπάρχει στην Πορτογαλία και η Πορτογαλία είναι και πολύ περήφανη για τη λειτουργία του. Λειτουργεί αρκετά αποτελεσματικά και έχει αποφορτήσει τα φορολογικά δικαστήρια και τις διοικητικές διαδικασίες σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα, σε διεθνές επίπεδο υπάρχουν δύο πολύ σύγχρονα και εξελισσόμενα εργαλεία. Είναι στα πλαίσια των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας οι πρωτοβουλίες του ΟΣΑ μέσω μιας πολυμερούς σύμβασης για να ενταχθεί στις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας ρήτρα υποχρεωτικής διαιτησίας, καθώς και η πρόσφατη, η παλαιότερη του 1990, αλλά και η πρόσφατη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση διαφορών. Εκεί έχει πολύ ενδιαφέροντα θέματα κοινοτικού δικαίου, τα οποία δεν μπορούμε να αναπτύξουμε αυτή τη στιγμή λόγω χρόνου. Τώρα, για να κάνω μια αντιστοιχία με την εισήγηση του κ. Πετρόχυλου, το αντικείμενο της εσωτερικής διαιτησίας είναι κάθε φορολογική διαφορά. Βεβαίως, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει νομοθεσία περί της διαιτησίας και υπάρχουν το ρήμα συντάγματος, απαιτείται διάταξη νόμου. Συνήθως αυτό βρίσκουμε τέτοιες διατάξεις στους αναπτυξιακούς νόμους. Όπως είπα, δεν μπορεί να απαγγελθεί ακύρωση της διοικητικής πράξης παρά μόνο από τα δικαστήρια. Και στο 2005 το ΣΤΕ έκρινε, το 2002 στην υπόθεση 3350, έκρινε ότι μπορεί να περιληφθεί και δεσμευτική μάλιστα κρίση για το δικαστήριο από το διαιτητικό σώμα περί της συνταγματικότητας και της συμβατότητας με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ δημιουργείται ένα ζήτημα προφανώς με την υπόθεση Αχμαία και θα δούμε πώς θα αντιδράσουν σε αυτό τα δικαστήρια. Στο σώμα των φορολογικών διαιτητών μπορεί να υπάγεται κάθε, εφόσον ενεργοποιηθεί, φορολογική διαφορά από καταλογισμό, αλλά και εδώ εξαιρείται καταλογισμό φόρων, δασμών ή οποιοδήποτε άλλο σχετικής κύρωσης. Αλλά και εδώ εξαιρείται η ακύρωση της διοικητικής πράξης. Έχει ειδική πρόβλεψη ο νόμος με προεδρική διαδικασία να επιτυγχάνεται η ακύρωση της διοικητικής πράξης από το διοικητικό δικαστήριο. Στη διεθνή διαιτησία είναι μόνο ζητήματα που αφορούν το αντικείμενό της, είναι μόνο ζητήματα που αφορούν την ερμηνεία και την εφαρμογή των συμβάσεων διπλής φορολογίας. Και στις δύο περιπτώσεις, και στις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας και στην οδηγία για την οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως. Και εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ένα impediment, είναι ότι μπορεί το κράτος μέλος να αρνηθεί την υπαγωγή όταν παράλληλα με τον καταλογισμό επιβάλλονται και κυρώσεις για φοροδιαφυγή. Εμείς έχουμε ένα πολύ ευρύ ορισμό της φοροδιαφυγής
στο δίκαιό μας, συνεπώς αυτό δημιουργεί πράγματι μεγάλο πρόβλημα, γιατί πολλές πράξεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως φοροδιαφυγή και συνεπώς πολλές πράξεις μπορούν να εξαιρεθούν. Επειδή μπαίνετε στο πιο καυτό ζήτημα, καλύτερα να σταματήσετε. Ωραία, εδώ. Τελείωσα. Υπάρχουν ορισμένα επιμέρους ζητήματα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, τεχνικής φύσεως, αλλά τα αφήνω ενδεχομένως για τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.